καθόλου. Εγώ δεν μιλάω για πρόσωπα. Δεν επιτίθομαι εναντίον προσώπου, κανενός προσώπου. Δεν με ενδιαφέρει. Πράσινο, μπλε, κόκκινο, κίτρινο, οτιδήποτε. Δεν μιλάω για πρόσωπα, μιλάω για ιδέες. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί που μας φέρανε σε αυτή την κρίση δεν είναι αυτοί που μπορούν να μας βγάλουν από την κρίση. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα που πρέπει κανείς να καταλάβει και να το καταλάβει όχι προσωπικά. Όχι υπό μορφή ύστερων και διαφωνιών. Να το καταλάβει, αν θέλετε να το πω ακαδημαϊκά, δογματικά. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Να καταλάβει ότι, ας πούμε, για το θέμα το οικονομικό, η θεραπεία την οποία ακολουθούμε εδώ και 18 μήνες δεν είναι η μόνη. Και για να πω και την αλήθεια, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, δεν είναι και καλή. Δεν δουλεύει. Όταν πας στο νοσοκομείο και ομιγέννητο το γιατρό σου πει ότι έχεις καρκίνο, δεν δίδεις ασπιρίνες. Αρχίζεις με μια θεραπεία η οποία είναι σκληρή, η οποία μπορεί να πονέσει, ομιγέννητο μπορεί να σε οδηγήσει να χάσει τα μαλλιά σου, καταλάβατε, αλλά μπορεί και να πετύχει. Ένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και σιγά σιγά βλέπετε αυτή τη μαυρίλα την οποία σας λέω, τη βλέπω εγώ και την αισθάνομαι, πρωτού φτάσουμε στην Ρόδο δάχτυλιο, όπως το είπε τόσο ωραία ο Όμηρος. Πρωτού φτάσουμε εδώ, πρέπει να καταλάβουμε την κατάσταση όπως είπε. Πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους να πούν την αλήθεια. Πρέπει να βάλουμε τον τύπο να πει την αλήθεια. Λοιπόν, για το οικονομικό. Το πρώτο πράγμα, σας το είπα και επιμένω. Σε μεγάλο βαθμό φταίμε εμείς. Βεβαίως η πιστοτραπεζική κρίση που εμφανίστηκε το 2007 στην Αμερική ξεκίνησε όλα αυτά τα προβλήματα και φτάσανε και σε εμάς. Αλλά φτάσανε σε εμάς διότι δεν αντιδράσαμε εμείς εγκαίρως. Τι με ενδιαφέρει εμένα να διαβάζω σήμερα ότι ο τότε Υπουργός Οικονομικών και ο Υφυπουργός Οικονομικών προειδοποίησε τον Πρωθυπουργό ότι α, β, γ, όταν ξέρω ότι όλοι μαζί, αρχίζοντας από τον Πρωθυπουργό που κατά το σύνταγμα, τον τότε Πρωθυπουργό, που κατά το σύνταγμα είναι ο υπεύθυνος, και λέει άστο. Άστο γιατί. Τα θυμάστε, εγώ τα θυμάμαι. Εγώ σας πω για τις ημέρες, τις ημερομηνίες. Όλο το 2008-2009, μετά από τη Θεσσαλονίκη, μετά την περίφημη. Ατυχέστε, συνέντευξη της Θεσσαλονίκης, το 2008 θα κάνουμε ένα σχηματισμό το 2009, θα γίνει των φώτων, θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει. Καταλάβατε, τα θυμάστε, εγώ τα θυμάμαι. Και να μην πάρουμε για τίποτα μέτρα τότε, γιατί μετά ήταν οι εκλογές οι ευρωεκλογές του Ιουνίου και θα χάσουμε. Και μετά είναι ο Σεπτέμβριος. Α, πρόσεξε, κάνουμε μέτρα, έρχεται εκλογές, θα χάσουμε. Όταν είμαστε βέβαιοι ότι θα χάσουμε, αρχίσαμε να λέμε την αλήθεια. Και να λέμε ότι τα πράγματα είναι άσχημα. Την ώρα που ο αντίπαλος έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν. Έτσι, λάθος. Ο πρώην Πρωθυπουργός μας είπε, το θυμάστε αυτό, η Ελλάδα είναι, η οικονομία της Ελλάδας είναι, θυμάστε τη λέξη, θωρακισμένη. Μα πώς μπορείς να το λες αυτό, ως επιστήμον και ως πολιτικός, απεδείχθη λάθος, φταίει. Είναι της μόδας σήμερα να κατηγορούν για όλα αυτά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε λάθη. Ήταν και ηγέτης όμως. Πρέπει να τα λέμε και τα δύο. Εγώ ξέρετε πόσες φορές έχω πει και τον έχω γνωρίσει. Και τον κύριο Ερντογάν και τον πρόεδρο της Ουδίας, τον κύριο Μπούλ και τον κύριο Νταβούτο. Διαφωνώ. Διαφωνώ ριζικά με την πολιτική που ακολουθούν εναντίον της χώρας μας. Αν δεν μπορώ να αρνηθώ ότι είναι ηγέτες και δυναμικοί και με μεγάλη στενοχώρια να πω, αλλά θα το πω. Γιατί με φέρετε εδώ να σας πω την αλήθεια. Όπως τη βλέπω. Μακάρι να είχαμε τέτοιους ηγέτες. Διαφωνώ. Διαφωνώ και θα σας το εξηγήσω και γιατί. Αλλά δεν ψεύω. Εμείς είμαστε υποχωρητικοί, μαλθακοί, μυστικιστές. Τι αποφασίζομαι, δεν το ξέρει ούτε η κυβέρνηση ούτε κανείς. Θα δείτε, εγώ βάζω στοίχημα. Όταν διόταν να ανακοινωθούν και περιμένουν τώρα μέσα στην κρίση, την καλοκαιρινή, το φθινόπωρο, το πολύ, το συμπολιτικό για να στείλουν τα πράγματα, τα θέματα του Αιγαίου, του Καστελόδρισου κλπ. Της Ανατολικής Μεσογείου, στη Χάγη, θα περάσει την Βουλή, θα ανακοινωθεί και θα πάει στη Χάγη. Και θα σας πω μετά ποιες θα είναι οι συνέπειες. Ο άγρος δικαστής της Χάγης είναι πρώην μαθητής μου, ο Χρήστος Χοντρίνη. Πολιτικό δικαστή.
δεν θα λάβει απόφαση νομική, θα λάβει απόφαση πολιτική. Δηλαδή τι, έχεις ένα υπόπεδο, αγαπητέ φίλε, και έρχομαι και λέω να το μισώ. Και λες, μα το δικό μου, να το συζητήσω. Μα το δικό, αν είναι να συζητήσω με το υπόπεδο, τότε να συζητήσεις και εσύ το υπόπεδο. Όλα τα θέματα τα οποία συζητάει η Επιτροπή υπό το πρέσβη, φίλο, γνωστό, πολύ ικανό, πολύ συμπαθή τον κύριο Αποστολίδη, με τους Τούρκους, εδώ και ένα χρόνο, αφορούν τι, αφορούν τα δικά μας προβλήματα. Δεν αφορούν τα προβλήματα, τα αιτήματα που έχουμε εμείς για αυτούς, ότι δεν στηρίχτηκαν, δεν τηρήθηκαν να τους κάνει συμφωνίες της Ροζάνης για την Κύπρο, για την Τέλανδο. Δεν μιλάμε για τις αποζημιώσεις των ελληνικών περιουσιών από την Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε για τι αιτήματα έχουν αυτοί στην υφαλοκρηπίδα μας. Τι αιτήματα έχουν αυτοί στο δικό μας ΑΟΣ, την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Τι αιτήματα έχουν αυτοί στις βραχονισίδες μας. Τι αιτήματα έχουν αυτοί στα νησιά. Γιατί υπάρχουν πάνω από 2.000 νησιά που κατοικούνται από Έλληνες. Κατοικούνται από Έλληνες. Αλλά επειδή δεν αναφέρονται ονομαστικά στη δίκη της Ροζάνης και στη δίκη των Παρισίων όταν παραχωρήθηκε το. Τα δωδεκάνησα, λοιπόν λένε, πώς να αναφέρεις. Ανέφερες την Ρόδο, την Κάρπαθο, και τα συμπεριλαμβανόμενα νησιά εκείνη την εποχή. Τώρα σου λέει, δεν αναφέρεται, αλλά δεν δικά σα. Να το συζητήσουμε. Και τι λέμε εμείς, να το συζητήσουμε. Ξέρετε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό. Άλλη φορά, αν υπάρξει άλλη φορά, και με καλέσετε, να σας κάτσω όχι μία ώρα, όσο θέλετε, με εικόνες, με slides, να δείτε τι συνέπειες θα έχει για νερό, για υγεία και προπαντός για το υπόγειο πλούτο. Διότι στην περιοχή, από Καστελόριζο, από ανατολικά προς δυτικά, από βορρά προς νότο, το κομμάτι του νερού που έρχεται από την Μικρά Ασία και ακουπάει το νότιο τμήμα των Δωδεκανήσων, φτάνει εδώ στο Λασίθι, ακουπάει το υπόγειο Κύπρο, καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα τρίγωνο εκεί πέρα και μετά πιάνεται το θαλάσσιο χώρο νοτίου της Κύπρου και πάει προς το Ισραήλ. Υπάρχουν 635 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου. Και για το Ισραήλ και για την Κύπρο και για την Ελλάδα δεν υπάρχει θέμα ενεργείας για 100 χρόνια. Και έχει και περισσευόμενο για εξαγωγές και για το χρέος. Και δεν το συζητάμε. Όταν εγώ πρωτοβγήκα πέρσι σε ένα πρόγραμμα με τον κύριο Μαλούκο στην ΕΡΤ και μετά με άλλον έναν πάλι στην ΕΡΤ και μετά με τον κύριο Τσίμα κλπ. Βγήκε ο τότε επιστάτης του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν τον καλό υπουργό, δεν υπάρχει πια. Ένα παιδί μισή εις Κύριον, ένα παιδί μισή στις Βρυξέλλες, σε θέση καλύτερη και πιο καλοπληρωμένη. Γιατί έκανε πολύ καλή δουλειά στο Υπουργείο Εξωτερικών, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, να το πούμε, Υπουργό των Εξωτερικών. Έτσι. Και λέει, τι είναι αυτή η μόδα, λέει, με το ΑΟΣ. Τι σας έπιασε, λέει, αυτή η μόδα, λέει, και τον κύριο Μαρκεζίν. Μα αυτή η συνθήκη από το 1982 είναι μια συνθήκη η οποία μαζί δικαιώματα. Και τώρα ανακαλύπτεται σιγά σιγά. Τα είδατε και στα blogs, τα είδατε και στη τηλεόραση. Ότι από το 1979 ο δικός μας γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, εξαιρετικός πρέσβης, ο κ. Τσούνης, πήγε στον Άγγλο πρέσβη και λέει: το νέο δίκαιο της θαλάσσης που μας δίνει πολλά δικαιώματα και στερεί τους Τούρκους από πολλά δικαιώματα, εμείς δεν θα το ανακοινήσουμε. Για να μην τους τραγουδίσει ο κ. Τσούνης. 1979. Το λέει ο κ. Μακεζίνη, μόδα. Μα έχω δίκιο. Και θα συνεχίσω να το λέω. Και μετά έρχεται ο Κύπριος υπουργός, πρωινός μηνός, ο κύριος Ρολάντης, και σας λέει την ώρα που ήταν έτοιμο να συμφωνηθεί τα σύνορα του ως Κύπρου Αιγύπτου, ο τότε Έλλην υπουργός των εξωτερικών και μην πρωθυπουργός, είπε μην τραβήξετε τη γραμμή έτσι, για να μην ενοχληθούν οι Τούρκοι. Τραβήξτε τη γραμμή διαφορετικά. Αφήνεις έξω από αυτή τη διανομή 2, 4, 6, 8.000 τετραγωνικά στρέμματα θάλασσας, αλλά 2, 4, 6.000 τετραγωνικά στρέμματα βυθού. Βλέπετε, αυτό το μειονέκτημα. Κάποτε είχα γνωρίσει τον πρόεδρο Ρίγκα. Κάνω μια διακοπή, λέω να σας διασκεδάσω, γιατί τα πολύ σοβαρά πράγματα κουράζουν. Αλλά είναι αληθινή ιστορία.
Είχα γνωρίσει τον πρόεδρο Λίγκαν, μόλι είχε γίνει και πρόεδρο. Και μου λέει τι κάνω, δεν λέει με δικηγόρο. Α, ναι. Οι καλοί ηθοποιοί μου λέει γίνονται ηθοποιοί. Οι μέτροι ηθοποιοί γίνονται πολιτικοί. Και οι αποτυχημένοι ηθοποιοί γίνονται δικηγόροι. Λοιπόν, ήθελα να του πω, εσεί κύριε Πρόεδρε, σε ποια κατηγορία ανήκετε, αλλά τέλο πάντων ήταν, είχε ένα συμπαθέστατο γέλιο, ήταν πολύ καλό κλπ. Αλλά γιατί σα το λέω αυτό, σα το λέω αυτό διότι πρέπει λίγο να σπά τη μονοτονία τη παρουσιά σου. Αλλά πράγματι πρέπει να μεταδώσει το ακροατήριο. Ο ενθουσιασμό σου, αυτό που πιστεύει. Έστω και αν διαφωνείτε, να καταλάβει εδώ πέρα τι γίνεται, τι χάνεται.